Αυτή είναι η μισή δόση της ζύμης. Την έκανα χτες το απόγευμα. Θέλει να κάτσει λιγάκι για να γίνει έτσι όπως είναι τώρα. Γιατί έχει μίξ δύο σμιγδάλι χωρίς υδατάνθρακες και αυτό θέλει λίγη ώρα για να τραβήξει την υγρασία. Θα πάρω το μισό. Θα το ανοίξω ανάμεσα σε δύο, πώς το λένε, δύο λαδόκολες. Ελπίζω να ανοίγει αρκετά. Για να μην κόβει. Μια χαρά φαίνεται να ανοίγει. Τώρα αν κόβει δεν ξέρω. Θα δείξει νεκροψία. Εδώ δεν είναι ενωμένο. Καλά, εδώ δεν είναι όμορφα. Δεν θα το ανοίξω. Δεν θα το φτιάξω για να είναι, για να μπαίνει σε ταψί. Αυτό γίνεται. Δηλαδή, αν πάρεις αυτό το κομμάτι, ας πούμε, και το βάλεις εδώ και ξανανοίξεις, δεν έχει πρόβλημα. Ενώνεται και ανοίγει ξανά. Απλά τώρα, λόγω βίντεο, δεν θα κάτσω να το κάνω να είναι όμορφο. Θέλω να δω απλά αν ανοίγει. Και αν είναι αρκετά ψηλό. Μια χαρά κρατάει. Ανοίγει και παραπάνω. Κάτσε να πάρω αυτό το κομματάκι. Το βάλουμε εδώ στην άκρη. Μια χαρά ανοίγει. Βέβαια θέλει λίγο πιο πολύ προσοχή, αλλά το θέμα είναι ότι ξαναενώνει, δεν έχει θέμα. Θέλει λίγη μεγαλύτερη προσοχή στο άνοιγμα. Τώρα βιάζομαι λιγάκι. Μια χαρά. Πάμε να φτιάξουμε μια πίτα.
Για να δούμε τι κάναμε. Ξέρουμε όλοι ότι το πρώτο κομμάτι κόβεται δύσκολα, έτσι. Τι λέμε? Κάτσε να τη γυρίσω λίγο ανάποδο. Βλέπετε εδώ. Εντάξει, ίσως ήθελε λίγο παραπάνω από κάτω. Θα το βάλω στη συνταγή. Έπρεπε μάλλον να τη βάλω να έχει μόνο από κάτω ζέστη. Αλλά κατά τα άλλα είναι μια χαρά. Και δεν έχει και τόσο πρόβλημα αυτή η ζύμη, γιατί δεν έχει κάτι που δεν τρώγεται άψητο.